πρεμιέρα των έκτακτων περιοριστικών μέτρων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τους πολίτες και επισκέπτες να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα για τη χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους. Ευτυχώς ή δυστυχώς προσαρμοστήκαμε. Η ανησυχία φαίνεται γύρω μας. Όλοι μας είμαστε προβλεπόμενοι, φοράμε τις μάσκες μας. Με την πρώτη βόλτα που κάναμε σήμερα, παντού φορούσαν μάσκες και όλοι. Και μπράβο τους δηλαδή. Βεβαίως, ανησυχούμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα μέτρα προστασίας. Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας και την παρουσία σας σε χώρο πολιτικό? Ακριβώς, ναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, γιατί αλλιώς χαθήκαμε. Βλέπετε, ο κόσμος έχει προσαρμοστεί. Και περισσότερο οι μεγάλοι άνθρωποι. Τα παιδιά λίγο ξεφεύγουν. Οι περισσότεροι πολίτες συμμορφώθηκαν στα νέα μέτρα, όπως κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην καρδιά του Ηρακλείου. Προσέχει ο κόσμος, πρόσεχε και πριν ξεκινήσουν έρθει η νέα πραγματικότητα. Σιγά σιγά πρέπει να τα καταφέρουμε όλοι ώστε να τα αφήσουμε πίσω αυτό. Είναι θετικός ο κόσμος όμως, φοράνε όλοι μάσκα. Ο κόσμος πολύ εύκολα προσαρμόζεται, είναι φοβισμένος με όλα αυτά που ακούει. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύουν βέβαια όλα αυτά, αλλά ο κόσμος αναγκαστικά θα προσαρμοστεί. Εσείς προσέχετε, έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις στα σημεία που έχει πολλή κοσμία? Όχι ιδιαίτερα. Γενικά δεν πολύ κυκλοφορώ, από την αλήθεια. Μάσκα παντού και μέσα και έξω, από σήμερα? Από σήμερα, ναι. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους δυσκόλεψε λίγο τους πολίτες, οι οποίοι την ίδια ώρα εξέφρασαν την ανησυχία τους σε σχέση με την αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού σε επίπεδο χώρας. Η μισή. Η άλλη μισή είναι στον κόσμο τους, νομίζω. Το βλέπετε άλλωστε. Το αντιλαμβάνεσαι όταν βλέπεις τον κόσμο ότι δεν τηρεί κανένα μέτρο. Ήταν αναμενόμενο. Βέβαια, πάντα προσέχω. Τι βλέπετε γύρω σας, έχουν προσαρμοστεί? Ναι, σε σχέση με χθες σίγουρα έχουν προσαρμοστεί. Τι εικόνα συναντάτε τις τελευταίες μέρες, γιατί καταλαβαίνω ότι κινείστε συχνά εδώ στο κέντρο? Με στενοχώρησε το γεγονός ότι δεν πρόσεχαν οι συνάνθρωποι μου, οπότε σήμερα νιώθω πιο ασφάλεια. Άνδρες της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου προχώρησαν σήμερα σε συστάσεις σε πολίτες που δεν φορούσαν μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, όμως από αύριο εντείνονται οι έλεγχοι, οι οποίοι θα συνοδεύονται και από τα ανάλογα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις οδηγίες των ειδικών. Πρώτη μέρα είναι λίγο υπερβολικό, μου φαίνεται, και στον δρόμο να φοράμε τη μάσκα. Κοιτάξτε, από τον δρόμο μας δεν γίνεται τίποτα τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται στα λιοντάρια αυτή τη στιγμή. Θα δείξει. Πρέπει για την ασφάλεια όλων να προσέχουμε. Εν τω μεταξύ, παραγωγοί λαϊκών αγορών του Ηρακλείου απέσπασαν τη δέσμευση από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, με το 50% των παραγωγών, εξέλιξη που προκάλεσε ανακούφιση στον κλάδο. Αντιδράμε γιατί είναι άδικο να κλείσουν τις λαϊκές αγορές. Είναι μεγάλη ατυχία. Χθες το βράδυ είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Αναρτάκη. Πήρε τηλέφωνο μια παρέμβαση στον κύριο υπουργό. Μας υποσχέθηκε ότι θα γίνει το 50-50. Και βρεθήκαμε και επικοινωνία με τον κύριο Χαρδαλιά. Ζητήσαμε όσον αφορά τη δημιουργία του 50-50, ώστε να λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και όχι το οριστικό κλείσιμο. Διότι δεν πιστεύουμε σε μια λαϊκή η οποία λειτουργεί με όλες τις προφυλάξεις, όλες τις οδηγίες, με τις μέτρα και τις αποστάσεις, ότι είναι το σοφότερο αυτή τη στιγμή ένας κλάδος να σταματήσει. Θα πρόεδρε, από αύριο, αλλά επειδή είπαμε 50-50, να είναι 50-50. Έχουμε βάλει πλάση από το Μάρτιο, το ξέρετε πολύ καλά. Το Μάρτιο έχουμε βάλει μεγάλη πλάση. Αγωνιζόμαστε για αυτό.